www.womenvote.org.au Οδηγό σχετικά με την ψήφο για την Αυστραλιανή Γερουσία. Αναζητήστε το μεγάλο λευκό ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη Γερουσία. Στην Αυστραλία ισχύει το σύστημα τη προτιμητέα ψήφου. Σε ορισμένε χώρε, κάθε ψήφο προσμετράται μόνο μία φορά. Αν ο υποψήφιο που ψηφίσατε δεν εκλεγεί, τότε η ψήφο σα δεν προσμετράται. Στην Αυστραλία, αν ο υποψήφιο που ψηφίσατε πρώτο δεν εκλεγεί, τότε μπορείτε να επιλέξετε τον επόμενο στον οποίο θα δώσετε την ψήφο σας. Στο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη γερουσίας, μπορείτε να ψηφίσετε πάνω από τη γραμμή ή κάτω από τη γραμμή. Πάνω από τη γραμμή ψηφίζετε για συγκεκριμένα κόμματα και ομάδες υποψηφίων με σειρά προτίμησης. Τα περισσότερα κόμματα και ομάδες θα έχουν πολλούς υποψηφίους. Αν ψηφίσετε πάνω από τη γραμμή, τότε το κόμμα ή η ομάδα μπορεί να επιλέξει τη σειρά υποψηφίων στον συνδυασμό. Βρείτε το κόμμα ή τον ανεξάρτητο υποψήφιο που θέλετε να ψηφίσετε και σημειώστε ένα στο κουτάκι. Μετά, σημειώστε δύο δίπλα στην επόμενη επιλογή σα. Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα κουτάκια πάνω από τη γραμμή ή να σταματήσετε στο 6. Αν σταματήσετε στο 1, η ψήφο σα δεν θα προσμετρηθεί αν δεν εκλεγεί ο υποψήφιο που επιλέξατε πρώτο. Αν συμπληρώσετε όλα τα κουτάκια πάνω από τη γραμμή, η ψήφο σα θα συνεχίζει να προσμετράτε. Μέχρι τη συμπλήρωση όλων των θέσεων. Καλό είναι να συμπληρώσετε όλα τα κουτάκια πάνω από τη γραμμή για να έχει η ψήφο σα τη μέγιστη ισχύ. Αν θέλετε να επιλέξετε ονομαστικά του υποψηφίου, θα πρέπει να ψηφίσετε κάτω από τη γραμμή. Αυτό ισχύει κυρίω αν θέλετε να ψηφίσετε υποψηφίου που σα εκφράζουν ιδεολογικά ή αν δεν θέλετε να πάει η ψήφο σα σε συγκεκριμένο υποψήφιο. Αρχίστε σημειώνοντα ένα στο κουτάκι δίπλα στον υποψήφιο τη προτίμησή σα. 2 δίπλα στη δεύτερη επιλογή σα και ούτω καθεξή. Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον 12 κουτάκια. Είναι καλύτερα να βάζετε μόνο αριθμού, όχι σύμβολα, στα ή γράμματα, και να μην παραλείπετε αριθμού ούτε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο αριθμό δύο φορέ. Λάβετε ενεργό μέρο. Επισκεφτείτε το womenvote.org.au. Σα προσφέρεται από τη National Women's Alliances.